Θα μείνουμε βεβαίως στο θέμα, κύριε Σικύρη, διότι χρήζει αναλύσεων. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον επικεφαλής της παράταξης Νέα Πόλη, τον κύριο Κώστα Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλό φθινόπωρο. Να είμαστε καλά. Δεν είναι καλό χειμώνα ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, νομίζω με βάση τα τελευταία τεκτενόμενα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, κάπου χάνεται η μπάλα. Έχω πει τις τελευταίες ημέρες αρκετές φορές πως προσωπική ταπεινή μου άποψη, βεβαίως κύριε Χριστόπουλε, πως όσο οδεύουμε προς εκλογές, λόγω του ότι ο κύριος Πελατίδης δεν έχει δεχθεί κριτική τόσα χρόνια ως αντιπολίτευση, όσο περισσότερο τον κριτικάρει η αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο θα εκνευρίζεται. Και αυτά ήταν φανερά σημάδια εκνευρισμού στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη βίλα του. Ξέφυγε ο Δήμαρχος με τους τσουροπαίχτες και όλα αυτά. Νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον τόσο φανερά. Αλλά επί της ουσίας, δεν ξέρω να κάνω λάθος, δεν απάντησε συγκεκριμένο ο κύριος Πελατίδης. Έχω μία εκτίμηση, ναι. Και εμένα προσωπική είναι εκτίμηση, όπως προσωπική ήταν και άποψη δική σας. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο εκνευρισμός δεν προέρχεται μόνο από αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Αυτό είναι ένα. Η αδυναμία διαχείρισης που του επιβάλλανε, γιατί δεν το αποφάσισε ο ίδιος, το επέβαλαν να μην μιλήσει ο ίδιος, το επέβαλαν να μην φαίνεται καθόλου και έχουν βάλει διάφορους αυτόκλητους υπερασπιστές να μιλάνε για το θέμα χωρίς να το γνωρίζουν. Στα social media εννοείται. Όχι και μόνο. Στα μέσα ενημέρωση. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκίνησε να μιλάει άλλος αντί για τον Δήμαρχο και εμείς ήθελαμε να μιλήσει ο Δήμαρχος. Καταφέραμε να μιλήσει, αλλά ήταν τόσο πιεσμένος. Ίσως και το θέμα αυτό καθεαυτό, ίσως και η όλη ιστορία η εσωτερική στην παράταξη αυτή δημιουργεί κάποια προβλήματα που καταλαβαίνετε τον οδήγησαν σε έναν εκνευρισμό που για μένα δεν ήταν απαραίτητος. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας, θα μπορούσε να το έχει ο ίδιος λύσει προσωπικά με τοποθέτησή του και με ανάληψη ευθυνών για ό,τι του αναλογεί και με λύσεις που μπορούσε να δώσει. Πάντως, δεν το κάνει και μένει να μην το κάνει. Ναι. Νομίζω ότι του έχουν πει ότι του έχουν επιβάλει ότι μένοντας ο ίδιος στην αφάνεια και μία παντός για το θέμα θα ξεχαστεί κάποια στιγμή. Ο ίδιος είπε πάντως, παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ στενά, ότι θέλετε να πλήξετε τη Δημοτική Αρχή, εσείς της αντιπολίτευσης, που προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα της Πάτρας και το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Και τόσα χρόνια δεν λέγατε τίποτα, τώρα προεκλογικά κάθεστε και λέτε για το σπίτι του. Και τι να κάνει, λέει, να γκρεμίσει τις μάντρες όλες. Και ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς εδώ. Πάμε να σας αν είναι παράνομα όλα αυτά, καταπατούν γυαλό, παραλία, αν κλείνει ένα πρόσβαση κτλ. Να πέσουν όλα. Και δεν είναι μόνο τα ραχοβήτικα, είναι και ο Γιος Βασίλης. Υπάρχουν και δύο από εκεί μεριά, Ροήτικα, Βραχνέικα. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το πολιτικό και το άλλο το ουσιαστικό. Το πολιτικό είναι γιατί κατηγορούμε τώρα, γιατί τώρα δόθηκε η δημοσιότητα αυτή και στο παρελθόν έχουμε κατηγορήσει. Απλώς ίσως τώρα ενοχλεί πιο πολύ επειδή είναι συντονισμένες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο ίδιο μήκος σχήματος. Παλιότερα δεν ήταν συντονισμένες παρατάξεις αντιπολίτευσης και καταλαβαίνετε αυτό έδινε την ευκαιρία να απαντήσουν σε θέματα άλλα άσχετα. Δηλαδή θα μπορούσαμε όλοι μαζί να ρωτάμε για ένα θέμα, αλλά επειδή υπήρχαν διάφορα θέματα που έτρεχαν, θα μπορούσε να παρασύρει τη συζήτηση αλλού και στα μέσα κλπ. Τώρα λοιπόν αυτό ο συντονισμός, το ότι αρνηθήκαμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα όλοι μαζί, εγγνώση μας, και το ότι παραιτηθήκαμε από άλλες ερωτήσεις που επίσης ήταν επίκαιρες και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέμα, δημιουργήσε μια πίεση παραπάνω και μια δυναμία απάντηση. Είδα μια αμοβροντία ερωτήσεων. Το ένα είναι αυτό. Από όλες παρατάξεις αντιπολίτευσης περίπου. Ναι, ναι. Εκτός από τον κύριο Πατούχα και την κυρία Σαμούρη. Η κυρία Σαμούρη έλειπε, δεν ήταν. Ναι, ναι, τώρα, στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι το ουσιαστικό και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε πιο πολύ. Εδώ η ερώτηση δική μου δεν αφορούσε τις μάντρες ούτε τίποτα. Οι μάντρες προϋπήρχαν, δεν τις γκρέμισε, είναι θέμα ασφάλειας, θέμα να προστατεύουν τη διάβρωση. Είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Ακόμα και το διάταγμα του γυαλού είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση για τη γραμμή του χειμερίου κύματος κλπ. Όμως αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα ανοίξουμε. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς βρήκαμε το συμβόλαιο που ο κύριος Πελατίδης, η γυναίκα του κύριου Πελατίδη, αγόρασε στο σπίτι αυτό. Πρόσφατο συμβόλαιο, καθόλου νόμιμο. Το συμβόλαιο, ξέρετε, είναι δημόσιο έγγραφο. Δεν είναι κάτι που ψάχνει να το βρει. Ναι. Το βρει όποια στιγμή θέλει. Είναι υποχρεωμένη να το δώσει. Εκεί λοιπόν αναφέρεται σαφώς ότι ο κ. Πελατίδης έχει αγοράσει γυαλό και παραλία. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι το είχα το συμβόλαιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θέλετε, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Λέει ότι είναι περίπου 463 μέτρα, αν θυμάμαι καλά το οικόπεδο, εκ των οποίων τα 170 περίπου είναι γυαλό και παραλία και περιλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει ότι το αγόρασε μένει γιατί ήταν ένα οικόπεδο, σημαίνει ότι θα μπορούσε σαν δήμαρχο. Και τον κάλεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν απάντησε. Γιατί δεν το παραδίδεται σε δημόσια χρήση. Γυαλό και παραλία. Δεν είναι δικό του. Δεν μπορεί να χτίσει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νωρίτερα από τότε που το πήρε, πριν γιατί πόσα χρόνια. Και τώρα, ναι. Και τώρα μπορεί να το κάνει. Να πει ότι εγώ δεν το έχει παραδώσει κανένα στην περιοχή. Εγώ, σαν δήμαρχο, δίνω το καλό παράδειγμα και το παραδίδω σε κοινή χρήση. Δεν πρόκειται να πάνε κανεί να κατασκηνώσει μπροστά του όταν δεν είναι ελεύθερα τα και τα υπόλοιπα. Αλλά μπα και να κατασκηνώσει δημόσιο χώρο είναι. Α, ναι. Το δώσει σε κοινή χρήση, α φράξει από πίσω.
Όταν το κάνει αυτό, θα μπορεί μετά να μιλάει και για όλους τους άλλους. Δεν μπορεί να μιλάει για τους υπόλοιπους, ειδικά όπως θέματα που χειρίζονται ότι κάποιοι έχουν περιουσία και κάποιοι δεν έχουν. Από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, κύριε Χριστόπουλε. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει. Δεν μιλάμε για ένα σπίτι, μιλάμε για ένα χιλιόμετρο μάτρα. Μιλάμε για το σπίτι του Δημάρχου. Για το Δημάρχο. Αντί να κάνει αυτό, λοιπόν, θα έπρεπε. Αντί να κάνει αυτό, κάνει μια πολιτική που λέει ότι ξέρεις με χτυπάνε γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ωραία, ας το κάνει ο πρώτος πολίτης της πόλης, ας το κάνει αυτό. Ας το κάνει αυτό. Γιατί δεν το κάνει το ερώτημα. Για τους υπόλοιπους, ναι. Ποιος δεν τον αφήνει να το κάνει. Θα πάρει το ρίσκο τώρα προεκλογικά κάποιος να το πράξει. Υπόλοιποι, ξέρετε, βάσει νομοθεσίας είναι ευχαίρεια του καθενός. Όποιος θέλει το κάνει. Δεν θέλουμε για γκρεμίσματα. Μιλάμε για παραχώρηση και είναι χρήση καταλημμένου χώρου. Δεν ξέρω πόσοι έχουν καταλάβει χώρο. Ναι. Αυτό ότι υπάρχουν πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Πώς... Και έχει στείλει έγγραφο στην εκτιματική ο κ. Πελετίδης. Δεν έχει στείλει ο κ. Πελετίδης. Εκτιματική έχει στείλει. Και απάντησε ο κ. Πελετίδης. Α, ήταν απάντηση. Αυτό το έγγραφο δηλαδή που είδαμε δημοσιευμένο ήταν απάντηση στην ουσία. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα παίγνιο που γίνεται επικοινωνιακό, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Η εκτιματική υπηρεσία έστειλε ένα έγγραφο κατόπιν καταγγελιών δημότη. Την οποία την έχουμε. Μάλιστα, πριν το μάτι, νομίζω. Ναι, ναι. Η εκτιματική υπηρεσία για να μας το δώσει αυτό έσβησε και το όνομα του δημότη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Και λογικό είναι, δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ναι. Κάποιος δημότης λοιπόν είπε ότι εκεί στην περιοχή γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει καταληφθεί και όλος και παραλία. Και ζητάει η εκτιματική υπηρεσία με ένα έγγραφο προς τον Δήμο. Δώστε μας τα ονόματα και των ιδιοκτητών που έχουν ακίνητα σε αυτή την περιοχή. Για να δούμε ποιος είναι αυτός και ποιος δεν είναι. Και ζητάει ο κ. Κορδάς οι υπηρεσίες του Δήμου, δώστε τα ονόματα. Δεν τα έχει δώσει ακόμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν τα έχει δώσει από τον Ιούλιο, από αρχές Ιουλίου, έχει περάσει 2 μήνες σχεδόν και δεν έχει δώσει τα ονόματα ακόμα. Ας τα δώσει κάποια στιγμή, νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω. Το θέμα, επειδή χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο με όλα αυτά που διεμήθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σοβαρό. Και είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι δείχνει και μια λογική. Διότι, κύριε Χριστόπουλε, εάν γινόταν αυτό επί άλλων δημοτικών αρχών ή παράδειγμα. Επί Κώστα Χριστόπουλα, αν ήταν δήμαρχος, νομίζω θα είχε ξεσηκωθεί πάτρα ολόκληρη. Γιατί κάποτε σας κατηγορούσε για συγκεκριμένη παράταξη ότι είστε πλούσιος. Θυμάστε που λέγανε για τις πολυκατοικίες κτλ. Αυτό δεν τώρα να, το βλέπουμε δεν μπορεί να είναι κακό. Μπορεί να είναι κακό. Ο άνθρωπος είναι γιατρός, έχει χρήματα. Να κατηγορήσουν ευχαρίστως. Αλλά λέω ότι έλεγαν κάποτε. Όχι, να κατηγορήσουν ευχαρίστως όταν υπάρχει παρανομία. Να κατηγορήσουν όταν υπάρχει δήλωση φορολογική αντίστοιχη που να δικαιολογεί τα ποσά που έχει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να δικαιολογήσουν γιατί δουλεύεις. Να κατηγορήσουν γιατί δουλεύεις. Δουλεύω. Πώς θα γίνει. Όπως δεν κατηγορείτε και εσείς τον κύριο Πελατίδη για τη βίλα, παρά το κομμουνιστή. Και το περίεργο είναι για να πω κάτι γι' αυτό, επειδή τότε με είχε στενοχωρήσει πάρα πολύ. Ναι. Όχι η ουσία, γιατί η ουσία απαντιέται πολύ εύκολα. Ναι. Αυτό που με είχε στενοχωρήσει είναι ότι επέλεξε να το κάνουν την ημέρα που είχα απαγόρευση τοποθέτησης. Δεν το έκαναν ξαφνικά ένα μήνα πριν τις εκλογές. Την ημέρα που άρχισε να υπάρχει απαγόρευση τοποθέτησης των υποψηφίων δημάρχων, γιατί ξέρετε, 15 μέρες πριν τις εκλογές, τις εβδομάδες δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εκείνη την ημέρα έγινε αυτό το πράγμα για να μην μπορώ να μιλήσω. Αυτό λοιπόν με στενοχώρησε πάρα πολύ, ήταν σκόπο. Πάμε τώρα στο θέμα το άλλο του κ. Πελετίδη. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστόπουλε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό να έχει λεφτά. Αν τα έχει ο άνθρωπος δηλώσει στην εφορία, αν τα έχει βγάλει νόμιμα, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να έχει λεφτά. Το πρόβλημα είναι από εκεί και πέρα τι παράδειγμα δίνει προς τα έξω. Και αν θέλει να λέει ότι είναι αυτός που σέβεται το δημόσιο, και αν θέλει να λέει ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν στο να γίνει δημόσιος ο χώρος του γελίου και της παραλίας οπουδήποτε, για να μπορεί να το πει πρώτος εδώ στο παράδειγμα. Δεν μπορεί να καταπατάει ο ίδιος και μετά να λέει οι υπόλοιποι αφήστε το. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς, το καταλαβαίνει και οποιοδήποτε. Ας το κάνει λοιπόν. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί δεν το κάνει και δεύτερον, γιατί δεν τον αφήνουν να το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Πελετίδης δεν αποφασίζει μόνο σε μερικά θέματα, κυρίως πολιτικά. Υπάρχει βίντεο το οποίο το έχει άλλο κανάλι, όχι εσείς, το έδειξε την ημέρα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που την ώρα που πήγε να μιλήσει, τρώει μία κλωτσά και του λένε σταμάτα. Και φαίνεται. Και σταμάτησε να μιλάει. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι αστεία. Δεν μπορεί να έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος να διοικείται από άλλους και να το παίζει λαϊκός, να το βάζουν μπροστά, να δείχνουν μια λαϊκή εικόνα, ενώ στην ουσία άλλος είναι αυτός που διοικεί, άλλοι είναι αυτοί που διοικούν. Κύριε Χριστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.